Chapter 5. Κεφάλαιον πέμπτον. Πας γαρ αρχιερέους, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίστατάι τα προς τον Θεόν, ή να προσφέρει δωράτε καί θυσίας υπέρ αμαρτιών. Μετριοπαθέν δυνάμενος το εις αγνοούσιν καί πλανωμένοις, επέι καί αυτός περίκαιταί ασθένειαν. Καί δια τάυτεν οφέλεοι, καθώς περί του λαού, χούτος καί περί εαυτού, προσφέρειν υπέρ αμαρτιών. Καί ουχέ αυτότης λαμβάνει τεν τιμέν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού, καθάπερ καί αρών. Χούτος καί ο Χριστός ουχέ αυτόν εδόξασεν γεννηθέναι αρχιερέα, αλλολαλέσας προς αυτόν, χιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγέννηκάσε. Καθώς καί εν έτερο λέγει, σύ ιερέους εις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Χως εν ταΐς χεμέραις τες σαρκός αυτού, δε είσαιστε καί χικετερίας προς τον δυνάμενον σώζειν αυτον εκ θανάτου, μετά κραυγές εις χυράς, καί δακρύων προς ενένκας, καί εις ακουσθείς από τες ευλαβείας. Καί περ ον χυός, έμαθεν αφών έπαθεν την υπακοήν. Καί τελεοθείς εγένετο το εις υπακούς ειν αυτό πάσιν αίτιος σωτηρίας αιωνίου, προς αγορεουθείς υπό του Θεού, αρχιερέους κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Περιού πολλούς χεμινολόγος, καί δυς ερμήνευτος λέγειν, επέι νοθρόιγε γόνατε ταΐς ακοάις. Καί γάρ οφέλοντες ειναι διδάσκαλοι δια των χρόνων, πάλιν χρέαν έχετε του διδάσκειν ημάς, την αταστοιχέα τες αρχές των λογίων του Θεού, καί γεγόνατε χρέαν έχοντες γάλακτος, καί ουστερεάς τροφές. Πας γάρ χωμετέχον γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης, νέπιος γάρεστην. Τελέον δε εστιν εστερεά τροφέ, τον διατενέξιν τα αισθετέρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκρισιν καλούτε καί κακού.